Σε αυτό το κομμάτι θα μου επιτρέψετε να ανοίξω τη συζήτηση για ένα θέμα που εδώ και περίπου 2 εβδομάδες απασχολεί πάρα πολύ. Την περασμένη Δευτέρα, όσοι ήσασταν συντονισμένοι στην ώρα αιχμής, παρακολουθήσατε μια εκρηκτική συζήτηση, έναν τηλεοπτικό καυγά, στην κυριολεξία έναν τηλεοπτικό καυγά, που έχει να κάνει με τη Τσικουδιά, με όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει γύρω από το όνομά της. Παρακολουθήσαμε και την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Γκεγκέρογλου προς τον κύριο Βεσιρόπουλο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την απάντηση που πήρε. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ήδη είναι αρκετά τα μηνύματα από τους τηλεθεατές. Να επαναλάβω, ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Βλέπετε ανά τα χρονικά διαστήματα και τους τρόπους επικοινωνίας. 2-8-10-38-000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV και βεβαίως δασκαλάκης@cretetv.gr, το mail της εκπομπής, για να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν ερωτήματα στους βουλευτές. Δικά σας ερωτήματα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε, να ξεκινήσω από τον κύριο Κικέρογλου, επειδή έθεσε και το ερώτημα αυτό στην Βουλή. Και ουσιαστικά, κύριε Γκεγκέρογλου, αυτό που είπατε μέσα στη Βουλή έγινε την περασμένη Δευτέρα και πεδίο αντιπαράθεση στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, όταν είπατε ότι κάποιοι ξεπούλησαν το όνομα της Τσικουδιάς στα μεγάλα συμφέροντα. Αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπατε πουλήσανε την Τσικουδιά στους βιομηχάνους. Πρέπει να σας πω ότι έχει ιστορία η εξέλιξη σημερινή, μέσα από το ελληνικό χημείο του κράτους, συγκεκριμένα πρόσωπα που συνδέονται με τα βιομηχανικά συμφέροντα, διαχρονικά προσπαθούσαν να περάσουν διατάξεις που θα περιόριζαν την παραδοσιακή τσικουδιά, αυτή που παράγεται με τον παραδοσιακό τρόπο, και να δώσουν προνόμια στην μεριά των συστηματικών αποσταγματοποιών στη βιομηχανία. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Γκέρογλου. Είχαμε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ξέρετε, βιομηχανικά συμφέροντα προσπάθησαν να επηρεάσουν το γενικό χημείο του κράτους. Βεβαίως. Αφού οι καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν από συγκεκριμένες πλευρές. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα πήγε από συγκεκριμένες πλευρές. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Εξηγούμε. Είναι από παλιότερα. Υπήρχε πάντα η αντίδραση των συνεταιριστών, των ανθρώπων της παραγωγής, των αμπελουργών, γιατί όπως ξέρετε είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες οικογένειες αμπελουργών από όλη την Ελλάδα που έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα από την απόσταξη, από την Τσικουδιά και το Τσίπουρο. Μισό λεπτό όμως, κύριε Γκεγκέρογλου, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πάμε συγκεκριμένα. Όχι, θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι ακριβώς δηλαδή έκανε αυτά τα βιομηχανικά συμφέροντα στο Γενικό Χημείο του Κράτους? Οι καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραδοσιακή τσικουδιά, ότι δήθεν παραβαίνουμε ως χώρα τους κανόνες, το ένα το άλλο, και είχαν ως κατάληξη την καταδίκη της χώρας για το φορολογικό. Εκεί δηλαδή που πήγαιναν για το όνομα, η καταδίκη της χώρας είναι για το φορολογικό. Και χρειάστηκαν, και χρειάστηκαν, βεβαίως, και χρειάστηκαν πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως στο φορολογικό είναι θετικό, αλλά είναι εντελώς αρνητικό, γιατί το φορολογικό που κερδίθηκε, που ευνοεί πάλι τους βιομηχάνους, είναι εις βάρος των παραδοσιακών. Μισό λεπτό. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι ο φορέας που κατέθεσε και την πρόταση του φάκελο για την Τσικουδιά. Ακριβώς. Από πού και ως πού όμως το Γενικό Χημείο του Κράτους καταθέτει κανένα το φάκελο? Όνομα pop. Κανένα όνομα πιέ. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Κανένα προϊόν δεν έχει προχωρήσει ο φάκελός του με κυβερνητική πρωτοβουλία. Ποτέ. Πάντα οι φορείς κατέθεταν τον αντίστοιχο φάκελο, τον εξέταζε η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αγροτικά προϊόντα που δεν είναι φορολογικού ενδιαφέροντος, και προωθούνταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει την σφραγίδα ως ΠΟΠ ή ως ΠΙΕ. Η μόνη περίπτωση που το ίδιο το Υπουργείο κάνει φάκελο, συγκροτεί φάκελο, και μάλιστα με τον τρόπο που συγκροτήθηκε, αποκλείοντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, μάλλον παραπιστικά μέσα αναφέρεται στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, και στο τέλος καταλήγει ότι αυτός είναι ο βιομηχανικός. Και πήρε την έγκριση του ελληνικού κράτους και κατοχύρωσε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο γκρόσο ουσιαστικά, το όνομα Τσικουδιά Κρήτης. Είναι
Το Γενικό Χημείο του Κράτους. Ουσιαστικά οι δηλαδή. Οι ίδιες κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή, το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες βιομηχανίες να μεταφέρουν και να παράγουν μαζικά τη λεγόμενη κριτική τσικουδιά. Ενώ ο απαστογαμματοποιός, ο απλός καζανάρης του Ηρακλείου, πρέπει να έχει την τσικουδιά με την ονομασία που έχει προταθεί στο νομοσχέδιο. Αναφέρομαι αυτό ως προς τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν, που δεν ήταν από παραγωγικούς ή κοινωνικούς φορείς ή από τους ίδιους παραγωγούς. Για να μην εδώ λοιπόν, για να καταλήξουμε. Από το 2011 και να, που έχει ξεκινήσει η ιστορία. Από το 2011 έχει ξεκινήσει, πάντα υπήρξε η αντίδραση όπως σας είπα. Δυστυχώς. Ναι, η κυρία Παπανάτσιου. Ο σύλλογος, η σύλλογη, η κυρία Παπανάτσιου, να ολοκληρώσω όμως για να γίνει κατανοητό. Βεβαίως. Τα γνωρίζουν. Δηλαδή, μισό λεπτό. Η κυρία Παπανάτσιου. Μην μου πάτε ακόμα στην κυρία Παπανάτσιου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν υπάρχει αυτή η εξέλιξη με το Γενικό Χημείο του Κράτους και λέτε ότι ο Σύλλογος Αποσταγματοποιών γνωρίζει αυτή την εξέλιξη, δεν πρέπει να δώσει και μία αντίδραση. Δεν πρέπει να προκαλέσει και μία αντίδραση αυτό. Αυτό έπρεπε να είναι ούτως ή άλλως στο στόχαστρο των παραγωγών. Με την έννοια ότι και αντίδραση σε αυτό που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους, αλλά και ενέργεια από την πλευρά τους για να κάνουν αυτό που πρέπει για τους παραγωγούς. Έτσι, για να λέμε και τα δύο. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες επί προηγούμενης κυβέρνησης που δεν ήταν θετικές, δεν αφορούσαν όμως την αφαίρεση τυπικά του ονόματος. Αφορούσαν τη διακίνηση και στη διακίνηση ονομαζόταν, ήταν το πρώτο βήμα αυτό. Είχε μπει το απόσταγμα διήμερων από την κυρία Παπανάτσιου. Τώρα έρχεται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών να αλλάξει το τελευταίο άρθρο που ισχύει του νόμου του 2001. Το ουσιαστικό. Ναι, το οποίο είναι το τελευταίο. Έτσι. Στο οποίο αναφέρει την αυτή την πρόταση θα έπρεπε να την καταθέσει κανονικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μπελουργών και Αμπικούχων. Ως προς το φάκελο. Ως προς το φάκελο. Και τώρα φάκελους, ναι. Και τώρα μπορούν να καταθέσουν. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μπελουργών θα πρέπει να κατατεθεί. Και τώρα μπορεί να κατατεθεί φάκελος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να νομοθετήσει απαγόρευση για τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Φάκελο μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο να λεγόμαστε, να λέγει το προϊόν μας απόσταγμα, λέει, διήμερων. Και ρωτώ τον Υπουργό, δηλαδή αν αλλάξει η άδεια και είναι τριήμερη ή τετραήμερη, θα το λέμε απόσταγμα τετραήμερων. Δεν απόσταγμα πιανού. Είναι απόσταγμα σταφυλιού. Αλλά δεν είναι το απόσταγμα σταφυλιού κάτι το οποίο είναι no name. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποδέχεται τη συνήθεια ονομασία, έτσι λέγεται. Η συνήθεια ονομασία, η παραδοσιακή, δεν αλλάζει. Μπορεί να ονομαστεί λοιπόν τσικουδιά Κρήτης από το προϊόν που θα τυποποιείται και θα πηγαίνει, από το ρακοκάζανο, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι μας αφαίρεσαν το δικαίωμα για την ρακή. Και τώρα η ελληνική κυβέρνηση θα αφαιρέσει και για το Τσίπουρο και για την Τσικουδία. Ουσιαστικά είχαμε λοιπόν, αυτό το. Ουσιαστικά, τη δυστοπία. Ουσιαστικά να το καταλάβουν λοιπόν, δεν πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το όνομα, η παραδοσιακή τσικουδιά απόσταγμα σταφυλής. Θα πρέπει να είναι μια ενιαία ονομασία η οποία δεν απαγορεύεται από την απόφαση δηλαδή, του Ευρωπαϊκού τώρα Δικαστηρίου. Τρεις κατηγορίες αποστάγματος τσικουδιάς. Γιατί γνωρίζω, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι με βάση τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν δύο οι κατηγορίες. Η κατηγορία που αφορούσε τη μαζική παραγωγή τους συστηματικούς και η κατηγορία που αφορούσε τους μικρότερους παραγωγούς. Τώρα με τα νέα δεδομένα. Και έχουν το τσικουδιά. Μιλάμε ότι είναι τρεις οι κατηγορίες. Όχι, δύο. Αλλάζει αυτό το οποίο. Αυτό που λέει ο κ. Γκεγκέρογλου τώρα, ότι αλλάζει το όνομα και να μην νομοθετήσουμε. Από τι αλλάζει το όνομα, όχι από τσικουδιά. Γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε. Δεν αλλάζει τσικουδιά τώρα. Τώρα τα τιμολόγια που κόβονται με την ονομασία προϊόν απόσταξη παραδοσιακών αποσταγματοποιών. Για τη διακίνηση το νομοθέτησε η κυβέρνηση. Αυτό που αλλάζει λοιπόν τώρα είναι αυτό που είπατε, παραδοσιακό απόσταγμα διήμερων, είναι από το προϊόν απόσταξη παραδοσιακών αποσταγματοποιών. Πάμε στο νομοσχέδιο και η νέα πρόταση. Το νομοσχέδιο σωματώνει. Να το πούμε με ένα άλλο παράδειγμα. Μιλάει για τρεις κατηγορίες. Τρεις κατηγορίες ξεκάθαρα. Μπερδεύομαι τα πράγματα. Έχουμε το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο. Πάρουμε ένα άλλο προϊόν. Το ελαιόλαδο. Υπάρχει το ΠΟΠ ελαιόλαδο Σιτίας. Υπάρχει το ΠΙΕ ελαιόλαδο Κρήτης πλέον.
Το pop είναι χωρικού χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο βγαίνει από το ηλεκτροβείο και το οποίο το βάζεις στο δοσίο σου και το πας αλλού λέγεται πλέον αποτέλεσμα φυγοκέντρησης. Ωραία, και η τσεκουδιά πού έχει αυτό δεν το στοιχείο. Δεν λέγεται αποτέλεσμα φυγοκέντρησης, λέγεται ελαιόλαδο. Καταλάβατε, λέγεται ελαιόλαδο. Ενώ το αντίστοιχο στην απόσταξη λέμε είναι απόσταγμα. Για να γίνει δεν είναι τσικουδιά. Κύριε Δασκαλάκη, επειδή δεν θα χρησιμοποιεί το τσικουδιά Κρήτη. Να πάρω λίγο τον λόγο. Είναι η παραδοσιακή τσικουδιά. Είναι δύο κατηγορίε. Είναι η μικρή κατηγορία με τη φορολογία 6 ευρώ. Σωστά. Και αυτό είναι ευρωπαϊκή κατηγορία με τη φορολογία 12 ευρώ. Α δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εδώ έχουμε μια πρωτοβουλία τη παρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με ό,τι νομοθετεί 2,5 χρόνια τώρα. Και πάω πιο συγκεκριμένα. Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ μια πρωτοβουλία του Γενικού Χημείου του Κράτους, που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση με το Υπουργείο. Διαχρονικά να νομοθετεί. Πρόσεξε. Ενώ πάντοτε. Άλλο πράγμα έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, άλλο το 2011 και άλλο το 2001. Άκουσα προσεκτικά την τοποθέτησή σας, που σε πολλά σημεία μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Αλλά να δούμε το τι συμβαίνει εδώ. Εδώ δέχεται ο απλός παραγωγός έναν πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το 2011 έχει ξεκινήσει. Από το 1 και το 2011 και ολοκληρωμένα. Για να είμαστε και σωστοί. Και τι γίνεται τώρα. Τώρα βεβαίως. Αλλά τώρα δέχεται ένα πογκρόμ. Τώρα δέχεται ένα πόλεμο ο απλός. Και προσέξτε. Για την Κρήτη. Ο τάφος κάφτηκε. Για την Κρήτη η τσικουδιά είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό προϊόν. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροαιώνιας παράδοσης από τα αμινοϊκά έτη και με συνθεφείς αναφορές και την συγκριτική κοινοπολιτεία. Είναι κάτι το οποίο είναι κεκτημένο για τον κριτικό. Κύριε Μαμουλάκη, επιτρέψτε μου όμως. Μιλάω γιατί είναι καλό να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Δεν θα σας κάνω αντίλογο όμως, επειδή ρεπορταζιακά έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι αποφάσεις τέθηκαν ως βάση από το 2011. Σωστά. Χωρίς να παίρνω θέση, συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Γκεγέρογλου ότι δύο ουσιαστικά κυβερνήσεις είχαν στα χέρια τους την δυνατότητα να θωρακίσουν την τσικουδιά. Όχι, δεν έγινε. Τώρα όμως θα την αφήσουμε πλήρως ανυπεράσπιστη και έρημο στις διαθέσεις 5 μεγάλων ομίλων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Είναι δυνατόν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει δεν αυτό να το αποτρέψουμε και να συμφωνήσουμε σήμερα στο τραπέζι ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνάμεις, ακόμα και ο κυβερνητικός βουλευτής, εδώ ο κ. Σενετάκης, να αποτραπεί αυτό και να μην έχει νομοθέτημα του Υπουργείου Οικονομικών δια του Γενικού Χημείου του Κράτους και να άρει πλήρως την κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι κοινό κέλευσμα όλων των Κριτών. Δεν πρέπει να το αφήσουμε με τίποτα. Όχι. Και υπάρχει ο τρόπος. Αυτό που λέτε έχει απόλυτη βάση, γιατί μπορεί να θωρακιστεί. Θα μου πείτε όμως από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτό που ζητούν οι αποσταγματοποιοί, αυτό που ζητούν οι απλοί παραγωγοί, ο απλός καζανάρης είναι να θωρακιστεί ένα προϊόν το οποίο είναι, όπως ορθά είπατε κύριε Μαμουλάκη, σήμα κατά τεθέν για ολόκληρη την Κρήτη. Και αυτή τη στιγμή είναι στο περίμενε, είναι στον αέρα, κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί και βλέπω και μία κινητικότητα που πέρα από κάποιους ανθρώπους του αγροτικού κόσμου της Κρήτης, όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν να είναι στη γωνία και να περιμένουν τις εξελίξεις. Ναι. Άκουσα για μία ευρεία σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια, για βουλευτές που θα κληθούν, για αυτοδιοικητικούς που θα κληθούν. Για να προστατευτεί, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να μπορεί και να παράγεται. Mm-hmm. Για να μπορεί λοιπόν και να παράγεται, πρέπει να υπάρχει και σωστή νομοθέτηση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε και πολλά προβλήματα και έχετε δει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι, μόλις αναλάβαμε το 2019, πάλι προβλήματα με τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων απόσταξης. Πράγματα που δεν είχαν γίνει και τότε επιστρατεύσαμε τον κύριο Βορύδη τότε να μπορέσει να δώσει προσωρινές λύσεις για να μπορούμε να βγάλουμε τη ρακή. Επομένως, ένα κομμάτι λοιπόν σημαντικό που αφορά όλη αυτή την παραδοσιακή παραγωγή της ρακής είναι το πώς θα βγαίνει και με ποια νομοθεσία και νομολογία θα γίνεται. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι το οποίο έρχεται να αντιμετωπιστεί και να βελτιωθεί, όπως θα έχετε συζητήσει και με την Ομοσπονδία την αρμόδια, να βελτιωθεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για τη φορολόγηση, μιλάμε αν η φορολόγηση μπορεί να είναι χαμηλή, κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Γκεγκέρογλου ότι το πετύχαμε ένα 85% έκπτωση του φόρου αντί για 50%, άρα θα υπάρχει μια μικρή φορολόγηση ώστε το προϊόν το παραδοσιακό να μπορεί να βγαίνει και το κόστος να είναι ανεκτό. Mm-hmm. Έτσι, κάτι πολύ σημαντικό.
Τα προϊόντα που θα μπορούν να οδηγούνται στην απόσταξη, άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα, τα οποία αν είναι έτσι όπως το συζητάμε τώρα με τον νέο νόμο, είναι όλοι σύμφωνοι και λύνει διαχρονικά προβλήματα. Και όλο αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή περιγράφουμε, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Υπάρχει μια ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα νέα δεδομένα, η οποία κύριε εκπροσωπεί, κύριε Δασκαλάκη, αυτούς τους ανθρώπους. Μια ενεργή ομοσπονδία με εκλογές που γίνανε πρόσφατα, με ανθρώπους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, εκτός, μιλάω για αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω, το όνομα είναι κάτι άλλο. Για αυτή τη διαδικασία λοιπόν που σας περιγράφω, για τον τρόπο που θα γίνεται όλη η νομοθετική ρύθμιση της παραγωγής, είναι σύμφωνοι και λένε Δεν είναι σύμφωνοι. Μιλάω σε επίπεδο ομοσπονδίας, κύριε Κεραυγλού, μη συγχωρείτε λίγο. Εντάξει, οκ. Και εκπροσωπούνται και πώς είναι τεράστιο ζήτημα. Τι θα πείτε ότι εκπροσωπούνται? Δεν υπάρχει προεδρείο? Δεν κατάλαβα. Όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις όμως. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα. Με συγχωρείτε λίγο. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση από μια ομοσπονδία, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει: κοιτάξτε τι σας λένε οι αρμόδιοι. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ομοσπονδία που κάνετε τον τροχονόμο των μεγάλων παικτών και δεν λέτε τίποτα. Ακόμα και στη Ζυγουδιά, ακόμα και εδώ. Μην ανεβάζουμε του τόνου. Γιατί συμφωνείτε? Κύριε Γκέρολ, να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Συνδικάκη. Αυτό το θέμα το οποίο θέτετε για τροχονόμου. Ναι, ναι. Πολύ ωραία τα λέτε. Όπως και με την ακρίβεια. Αυτό το προχωρώ οποίο... με επαφή και στάση και γίνεται τύπος. Εντάξει, εσείς θα δίνατε περισσότερα λεφτά. Αλλά δεν θα προλαβαίνατε. Κυβερνάτε λοιπόν, και πρέπει να απολογηθείτε γι' αυτό. Κύριε Μαμουλάκη, λοιπόν. Έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε. Αυτό το θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Γκέρογλου. Ταχυκαρδία με το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Νομικό ζήτημα των κύριων Γκέρογλου και εκεί είναι πώς θα κινηθούν. Όταν λέτε ότι κύκλοι αυτή τη στιγμή στο Γενικό Χημείο παίζανε παιχνίδι για κάποιους βιομήχανους, τι είναι? Δεν είναι καταγγελία η οποία πρέπει να εξεταστεί δικαστικά? Το 2014 τους σταματήσανε. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, κύριε Σερετάκη? Το Γενικό Χημείο του κράτους ήταν επισπέδων κατάσταση. 12-14 που λέει, είχαμε την τιμή να είμαστε συνάδελφοι και 12-14. Οπότε δεν μπορεί. Κύριε, μιλάτε όλοι μα. Κύριε Γκέρογλου, δεν μπορεί να μας κατηγορούν ότι και το σταματήσαμε και το ξεκινήσαμε. Να ξέρουμε. Μιλάτε όλοι μαζί. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν ακούγεται. Κύριε Μαμουλάκη, κύριε Γκέρογλου. Ολοκληρώσει, κύριε Σερετάκη. Σας λένε για την κυρία Παπανάτου, σας λένε για τις ελλείψεις και εσείς συνεχίζετε να λέτε αυτά τα παραδοσιακά. Μα κάνω μία ανάλυση του τι κάνουμε. Και μίλησα για το ένα κομμάτι που είναι αυτό. Από εκεί και πέρα που είναι ο τρόπος και η νομοθέτηση και το πλαίσιο για το οποίο συμφωνούν όλοι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, συμφωνούν όλοι όσοι περιέγραψα, κύριε Γκέρογλου. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, ωραία, θα μου δώσετε και τα χαρτιά. Στα απλά χωριά τους μικρούς παραγωγούς που κάνουν την απόσταξη, αν συμφωνούν ή όχι. Πηγαίνετε εδώ στο Ηράκλειο. Στο νομό Ηρακλείου, στην δεν καταλαβαίνω, με συγχωρείτε, το συνδικαλιστικό κίνημα το αποδέχεστε ή δεν το αποδέχεστε? Όποτε σας βολεύουν τα έγγραφά του, μας τα φέρνετε στη Βουλή. Γιατί εγώ ξέρω ότι 17 από τους 18 το αποδέχονται. Εντάξει, λοιπόν. Κύριε, από εκεί και πέρα, και τώρα διαχωρούμε. Δημιουργεί ρίσματα, αλλά δεν ενδιαφέρει. Πρέπει να είμαι και σωστός απέναντι. Κύριε Δασκαλάκη, ολοκληρώστε, κύριε Σεντάκη. Ολοκληρώσω, θέλω, προσπαθώ. Και δεν χρειάζεται να φωνάζουμε γύρω από ένα θέμα της ονομασίας για το οποίο όλοι θέλουμε να συμφωνήσουμε. Όλοι μας συζητάμε και ο κύριος Γκέρογλου, καλά, όπως λύνατε τα προβλήματα εσείς. Λοιπόν, και ο κύριος Γκέρογλου έθεσε πολύ σωστά. Να εξετάσουμε το θέμα κατά πόσο, δεν είπε ο κύριος Γκέρογλου στην ερώτησή του να το ονομάσουμε Τσικουδιά, γιατί Τσικουδιά συνοδεύεται και με φόρο. Δεν θα το θέλουν και οι ίδιοι. Κύριος Γκέρογλου, τι είπατε, κύριε Γκέρογλου, στην ερώτησή σας? Να ονομαστεί πώς? Υπάρχει ο νόμος του 2001. Κύριε Γκέρογλου, όχι, για να μου εξηγήσετε. Γιατί είπα κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Όχι, είπατε παραδοσιακό απόστομα στέμφυρο, δεν είπατε. Κύριε Σενετάκη, μισό λεπτό όμως. Ναι, αλλά πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Συντηχάκη. Ωραία, να πω μια κουβέντα για το. Πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι φωνάζουμε όλοι για κάτι που συμφωνούμε. Είναι κρίμα. Εφόσον είναι non-name το προϊόν, χωρίς όνομα, απόσταγμα, εισάγει τη δυνατότητα να βγαίνουν από δεκάδες προϊόντα, από μήλα, βερίκοκα, μέχρι ό,τι βγάζει η Βόρεια Ελλάδα σε προϊόντα, να μπορούν να βγάλουν απόσταγμα. Τι σημαίνει?
ότι χάνει την ταυτότητά του η παραδοσιακή τσικουδιά. Το απόσταγμα σταφυλή. Εμεί δεν βγάζουμε ούτε καν σταφυλή. Έχουμε ουσιαστικά δηλαδή τσικουδιά. Και είναι η τσικουδιά. Αυτό το καθορίζει νόμο. Το αν. Τι πρέπει να γίνει, να μην αλλάξει ο νόμος του 2001, πρώτον, και το δεύτερο, η παραγωγή, οι φορείς, η περιφέρεια Κρήτης να υποβάλουν φάκελο η οποία θα έχει μια αντίστοιχη ονομασία διαφορετική. Μάλιστα. Από αυτή που κατοχυρώσαμε. Απόλυτα κατανοητό, κύριε Γεγέρογλου. Κύριε Συνδικάκη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω το σχολείο σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όση η ώρα μιλούν οι συνάδελφοί σας, υπάρχει βροχή από ερωτήματα των τηλεθεατών. Είναι κάτι που πραγματικά καίει την κοινωνία της Κρήτης. Κύριε Δασκαλάκη, είναι διαχρονικό το έγκλημα απέναντι στη φτωχή αγροτιά και στους φτωχούς κτηνοτρόφους της χώρας μας. Στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στους αμπελουργούς και στους αποσταγματοποιούς. Και ας μην εμφανίζονται ως όψιμοι υπερασπιστές του αγροτικού εισοδήματος. Εντάξει τώρα. Διότι όλοι μαζί, χέρι-χέρι, το είπε ο κύριος Ενετάκης, αλλά δεν ακούγαν οι υπόλοιποι, συμφωνούμε, διαφωνούμε για κάτι για το οποίο συμφωνούμε. Και πώς συμφωνείτε? Συμφωνείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος, αυτή δηλαδή η λικοσυμμαχία που δίνει τις κατευθύνσεις και πλήττει ανεπανόρθωτα στους μικρομεσαίους αγρότες, υπερασπίζεται την κοινή αγροτική πολιτική. Το ΚΚΕ, ο κ. Δασκαλάκη, έχει καταθέσει στη Βουλή αρκετές φορές διαχρονικά, όχι τώρα μόνο, από το 2016, από εποχή ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τώρα, 4 με 5 ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις για το ζήτημα της τσικουδιάς, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σας λέω ευθέως ότι πρόκειται για μια κλοπή η αφαίρεση της ονομασίας της τσικουδιάς από τους διήμερους αντιλουργούς. Πρόκειται για ένα προϊόν που δημιούργησαν, το ονόμασαν και το παράγουν πάνω από ένα αιώνα και έγινε αγαπητό και γνωστό στον καταναλωτή ακριβώς μέσω της δικής τους παραδοσιακής παραγωγής. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να πάρει πίσω εδώ και τώρα το νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο που μέσω της τροποποίησης του άρθρου 82 του Τελευνιακού Κώδικα στην πραγματικότητα κλέβει το όνομα τσικουδιά από τους αντιλουργούς, αντικαθιστώντας το με την ονομασία προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών. Είναι φανερό ότι ο σκοπός εδώ, η επιδίωξη, έχει να κάνει με τους βιομήχανους που το θέλουν αποκλειστικό δικαίωμα συγκέντρωσης της παραγωγής και διάθεσης προϊόντος στα χέρια τους. Να αυξήσουν δηλαδή και άλλο τα κέρδη των μεγαλοποτοπιών, αδιαφορώντας αν με αυτόν τον τρόπο θα καταστρέψουν οι προπαραγωγούς, αν θα πληγούν οι αμπελουργοί, οι καταναλωτές, αν τελικά θα αναγκαστούν να πληρώσουν πυρακή πολύ ακριβότερη. Κύριε Συνδικάκη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την καταγγελία που έκανε, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεατών, την καταγγελία που έκανε νωρίτερα ο κύριος Γεγέρογλου όσον αφορά τα βιομηχανικά συμφέροντα που προσπαθούν να επηρεάσουν την απόφαση από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Είναι μια σοβαρή τοποθέτηση. Προφανώς δεν με εκπλήσει. Διότι αν ο τελικός σκοπός, η βασική επιδίωξη των βιομηχάνων είναι αυτή, δηλαδή να ελέγξουν το προϊόν, κατά συνέπεια και τη διάθεση του προϊόντος, προφανώς θα χρησιμοποιήσουν θεμητά και αθέμητα μέσα. Δεν με εκπλήσει αυτό. Αυτό είναι το σύστημα που ζούμε. Τα λέγαμε και προηγουμένως, έτσι, για τη σαφήρα που υπάρχει σε αυτό το σύστημα. Αλλά πολιτικά την ευθύνη την έχουν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Μα είναι δυνατόν να γίνει στα κάγκελα ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όταν από το 2016 έχει καταρτήσει το τεχνικό φάκελο με γεωγραφική ένδειξη Τσικουδιά Τσίπουρο, και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το αξιοποιήσει αυτό. Το κληρονόμησε και το προχώρησε παραπέρα και με εγκύκλιο που είχε εκδώσει, επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ στα καταστήματα που χρησιμοποιούν. Από εδώ και πέρα, κύριε Συνδικάκη, τι πρέπει να γίνει? Γιατί έχω την εντύπωση ότι το να διαφωνούμε, και δεν είναι κακό να διαφωνούμε, αυτή είναι και η αρχή της δημοκρατίας, να υπάρχει και διαφωνία. Όμως εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μεν γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή, ανακοινώσεις, συζητήσεις, καυγάδες, αλλά το θέμα τρέχει. Είναι πολύ απλό. Καταρχήν, ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τη διάταξη αυτή. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και να λάβει υπόψη και να τις υιοθετήσει τις προτάσεις που έχουν κάνει οι αντικούχοι.
και εδώ στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με την οποία ζητάνε να, να επανέλθει στο κείμενο το άρθρο 82 του Τελωνιακού Κώδικα για τις ονομασίες παραδοσιακή τσιπουριά και παραδοσιακό τσίπουρο για τα προϊόντα των διήμερων αποσταυματοποιών. Η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη και το λέμε αυτό διότι ανοίγει τον αστό του αιώλου. Μάλιστα. Και θα επιφέρει το τέλος των παραδοσιακών καζανιών των αμπελουργών με αποτέλεσμα τον οριστικό ενταφιασμό της αμπελουργίας. Βέβαια έχει δεχτεί σοβαρότατο πλήγμα και γι' αυτό ευθύνονται τα κόμματα τελικά τους όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Για τα αμπελουργικά προϊόντα, είτε πρόκειται για το κρασί, είτε πρόκειται για τη σταφίδα και πάει λέγοντας. Η οικονομική καταστροφή θα είναι τεράστια για τις αμπελουργικές περιοχές μας. Άρα, επειδή πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς όλους, αλλά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σενεντάκη μόλις επιστρέψουμε. Υπάρχουν τηλεθεατές, κύριε Σενεντάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μαμουλάκη, πολύ γρήγορα. Στην κουβέντα μας. Το ζήτημα το μεγάλο προφανώς και είναι πώς θα σταματήσουμε αυτή τη διαφαινόμενη επίθεση εναντίον του προϊόντος. Προφανώς να μην ψηφιστεί η διάταξη, αλλά πάμε και στο θετικό. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Τη νέα προγραμματική περίοδο, τη νέα ΚΑΠ, που τώρα διαμορφώνεται αυτή τη χρονική στιγμή, μέσα στο 2022. Και υπάρχει μια καλή πρακτική στη γειτονική μας χώρα. Πώς το έκανε η Ιταλία με τον ΚΡΑΠΑ. Αυτό ακριβώς το δρόμο και αυτό τον οδικό χάρτη πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πώς, με ποιο τρόπο. Να υπάρχει μια συνδυασμένη ενίσχυση στο στάφυλλο. Εκ προημίου, αρχικά ως προϊόν. Αυτή είναι η λύση, κύριε Δασκαλάκη. Μάλιστα. Και γι' αυτό προτείνουμε, αλλά θα το συζητήσουμε όταν και περαιτέρω.